Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οδεύουμε προς τη συνέχεια της συνεδρίασης, συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου. Ως κόμμα και στις επιτροπές τοποθετηθήκαμε και αναλυτικά επί των άρθρων, αλλά και καταθέτοντας προτάσεις, αναδεικνύοντας, αν θέλετε, και ζητήματα σχετικά με τα ζητήματα που φύγει το νομοσχέδιο μέσω των άρθρων των ρυθμίσεων που προωθούνται. Έτσι, λοιπόν, συνοψίζοντας, όλες αυτές οι ρυθμίσεις συνολικά είναι δοκιμασμένες. Η εφαρμογή τους έχει συμβάλει όμως στη διαμόρφωση αυτού του άθλου δημόσιου συστήματος υγείας. Απορρέουν ακριβώς από την πολιτική του κόστους ωφέλους, που όλοι σας έχετε ως Ευαγγέλιο, όλα τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα, της ενίσχυσης παράλληλα της ατομικής ευθύνης των ασθενών, της πιστής υλοποίησης των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων και της πολιτικής που τροφοδοτεί με πελάτες τους επιχειρηματίες της υγείας, αλλά και στη βαθύτερη προσαρμογή της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας με κριτήρια επιχειρηματικότητας. Μια πολιτική την οποία όλα τα κόμματα υπηρετείται και που είναι η βασική αιτία που το δημόσιο σύστημα υγείας ασφικτιά και πολλά τμήματα, εργαστήρια, νοσοκομείων βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και ακριβώς η καταψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου έχει ως κριτήριο, πέρα των άρθρων που τοποθετούμαστε αρνητικά, ακριβώς αυτόν τον προσανατολισμό του και την ένταξή του στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνέχεια, φυσικά, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Βέβαια, σε ορισμένα άρθρα που δεν γίνεται και καμία φιλολαϊκή κοσμογονία, και τοποθετούμαστε θετικά, γιατί αφορούν είτε κάποιους ομάδες εργαζομένων που θα έχουν μια ολιγόμενη παράταση της εργασίας τους, είτε αφορούν οι ρυθμίσεις ασθενείς, οι οποίοι θα έχουν μια ελάχιστη προστασία. Και περνάω, κύριε Πρόεδρε, στις τροπολογίες. Δεν θα αναφερθώ πάλι στα γνωστά παράπονα, να το πω έτσι, που εκφράζουν όλα τα κόμματα, αν θέλετε, για τις τροπολογίες, για τον τρόπο με τον οποίο έρχονται, που στην ουσία αλλοιώνεται η ψήφος στα συγκεκριμένα άρθρα των τροπολογιών, αφού μας εξαναγκάζεται να ψηφίζουμε στο σύνολο την τροπολογία, ψήφος η οποία αποτυπώνεται και στα άρθρα των τροπολογιών, όπως και να έχει. Ξεκινάω με την τροπολογία 23, με αριθμό 23 κάθετος 3 του Υπουργείου Υγείας. Τα ζητήματα δηλαδή για τα μονοκλονικά που λέτε, είναι αναγκαία τα φάρμακα, ναι, φυσικά, δεν χωράει συζήτηση. Όμως δείτε, αναφέρεται και μέσα, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας προμήθειας και μάλιστα είναι και αντιφατικό αυτό που αναφέρεται, δηλαδή ότι αν δεν εγκρίνει η ενιαία αρχή προμηθειών, τι θα γίνει με την επίγουσα ανάγκη προμήθειας των φαρμάκων αυτών που επικαλείται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Και τρίτον, γιατί χωρίς διακήρυξη, αλλά απευθείας διαπραγμάτευση. Στη βάση αυτών, εάν ήταν μόνο του το άρθρο, εμείς τα ψηφίζαμε παρόν. Αναφορικά με το άρθρο 2 της συγκεκριμένης ίδιας τροπολογίας, που αφορά την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, θα ψηφίζαμε αν ήταν χώρια παρόν, άρα συνολικά στην τροπολογία ψηφίζουμε παρόν. Άποψή μας είναι και για τον ΕΦΚΑ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμο προσλήψης, μόνιμο προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας, γιατί ο ΕΦΚΑ μπορεί να επικαλείται, ακούσαμε και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει συνάδεισαν αυτές οι συμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα και να διεκπαιρεωθούν οι συντάξεις που καθυστερούσαν, αλλά ο ΕΦΚΑ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχει τεράστια προβλήματα και σε προσωπικό, να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Άρα σε αυτήν την τροπολογία στο σύνολο θα ψηφίσουμε παρόν. Τώρα, με την τροπολογία 24-4, ειδικό 24 γενικό και ειδικό 4, πρώτο άρθρο, θα το καταψηφίσαμε αν ήταν μόνο. Κοιτάξτε τώρα, είναι πολλωστή φορά, δεύτερη μέσα σε, αν δεν κάνω λάθος, 3 μήνες, που έρχεται νέα παράταση.
από τον Νοέμβριο, να θυμίσουμε, από τον Νοέμβριο το ναυπηγείο δουλεύει, στο ναυπηγείο δουλεύει ο ιδιώτης. Παρόλο που εκκρεμεί μια απόφαση περί της στοχεύσεως για να περάσει στα χέρια κτλ. Τι γίνεται τώρα? Αυτός έχει οργολαβείς, κάνει τη δουλειά του. Παράλληλα τρέχει και η σύμβαση για το ναυτικό μας. Λοιπόν, και το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Πού είναι τώρα οι υπουργοί να μας απαντήσουν? Τι θα γίνει? Λίγουν οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων. Γιατί επικαλείται στη νέα παράταση, άκουσα και τον υπουργό, ότι επικαλείται την πληρωμή των εργαζομένων, τη σύμβαση με το για το ναυτικό. Εντάξει, όλα αυτά καλά. Όμως, ποια είναι η προοπτική αυτών των εργαζομένων? Εδώ αναφέρεται ότι λίγουν οι συμβάσεις, άρα τι θα γίνει? Θα πεταχτούν στην ανεργία, απολύονται? Θα μας απαντήσει, θα τους αναλάβει ο συγκεκριμένος ιδιώτης που έχει ή που θα αναλάβει την λειτουργία των ναυπηγείων? Εδώ θέλει μια απάντηση. Φυσικά και οι εργαζόμενοι είναι σε αναστάτωση και θέλουν να μάθουν το τι μέλη γενέστε. Όσον ούπου τελειώνει σε 2 μήνες, θα πρέπει δηλαδή να απολυθούν προφανώς. Περιμένουμε μια απάντηση αυτό. Δεν γίνεται τώρα να περνάνε έτσι. Και πρέπει να απαντήσετε, ανεξάρτητα είστε του υγείας, φέρετε ή βάζετε την υπογραφή σας. Συνεννοηθείτε με τον κύριο Θεοχάρη να σας πει αν οι ερωτήσεις αυτές που κάνουμε ή να σας πει τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που κάνουμε και να μας μεταφέρει. Ας έρθει ο κύριος Θεοχάρης εδώ να απαντήσει. Δεν γίνεται έτσι. Δεύτερον, για το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη τώρα, για το δεύτερο άρθρο. Αφορά τις μειώσεις ΦΠΑ κτλ. Εμείς λέμε είναι μέτρα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Δεν προσφέρουν, γιατί άκουσα και τις αιτιάσεις, ότι δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική ανακούφιση στους πληττόμενους αγροτοπαραγωγούς. Ακούσαμε για τα τρακτέρ, τα σιλό, τις αντλίες και ορισμένα μηχανήματα που ο ΦΠΑ από 24% θα πάει στο 13%, εξαιρώντας ρητά τα εξαρτήματα αυτών από τη ρύθμιση. Πρόκειται για εμπεγμό, κοροϊδία στους αγρότες που είναι εκτεθειμένοι στο τεράστιο κόστος παραγωγής και απροστάτευτοι στις συνέπειες των καταστροφών. Και ειλικρινά το λέμε, και βέβαια το έχουμε καταθέσει και με προτάσεις νόμους, με τροπολογίες, το διεκδικούν οι ίδιοι οι αγρότες χρόνια τώρα, μια σειρά από αιτήματα που έχουν να κάνουν, αφενός μεν με στόχο την ανακούφιση τους, κατ' επέκταση της μείωσης του κόστους παραγωγής των καλλιεργειών, των αγροτικών προϊόντων που παράγεται. Και λέμε, για παράδειγμα, γιατί δεν καταργείτε το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης? Καταργήστε το ΦΠΑ. Έχουμε καταθέσει και τροπολογίες, έχουμε καταθέσει και προτάσεις νόμου και πάει λέγοντας. Και το διεκδικούν εκατοντάδες σωματεία, ομοσπονδίες και αγροτικές συλλογές. Και κλείνουν. Ναι. Δεύτερον, μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών. Αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, κατάργηση του χαρατσού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατοχύρωση εγγυημένων τιμών που να εξασφαλίσουν εισόδημα και επιβίωση από παλαιστές αγρότες. Τα ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, διότι διατελέσετε. Νομίζω απλά είναι άσχετα από την τροπολογία. Δεν είναι άσχετα. Θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο, καταργώντας το ΦΠΑ για παράδειγμα, αφενός μεν για το σύνολο του λαού και των λαϊκών στρωμάτων, καταργώντας εννοώ το ΦΠΑ, να εξασφαλίσει μια ελάφρυνση, και από την άλλη μεριά για τους ίδιους τους αγρότες φυσικά, που είναι και αυτοί πελάτες, να το πούμε έτσι, των σούπερ μάρκετ κτλ. Και όσον αφορά το ΦΠΑ, να σας πω, οι μεγαλαγρότες τους επιστρέφεται. Άλλοι πληρώνουν ή δεν πληρώνουν. Και άλλοι έχουν το πρόβλημα της επιβίωσης. Παράκληση για την ολοκλήρωση, λοιπόν, την άλλη φράση. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά είναι κοροϊδία. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν τους αγροτοπαραγωγούς, όπως υπόθηκε για τους υπουργούς. Και γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε παρόν.